Λοιπόν, εγώ ψήφισα το Γιάννη. Είμαι ένα από τα άτομα που ο Γιάννης δεν περίμενε να ψηφιστεί και που πρόκειται να αλλάξει και η στάση του γενικότερα από ό,τι είπε. Θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Εύχομαι να αλλάξουν και τον Εύρο και τον Γκάζι που έχει εδώ μέσα, να τον δω να το έχει και με το μικρόφωνο στο χέρι και να αλλάξει μόνο εκεί. Αυτό τι πραγματικά. Τι κατάλαβε ότι θα αλλάξω. Τι κατάλαβε ότι θα αλλάξω. Όχι, είπες ότι θα δείξω τον αυτό που πρέπει, που κάτι τέτοιο είπες. Και πήγες καθαρά σε μένα και λογικά στον Τίνο που σε ψήφισε. Λογικά. Μπορεί να το εννοούσε και on stage. Αν θα δείξω ότι πρέπει να δείξω. Τέλεια. Αυτό το ορκίζομαι. Αν θα το κάνεις, είμαι πραγματικά χαρούμενος που σε ψήφισα, αν όντως το κάνεις. Ένα. Δύο. Πάλι ορκίζομαι ότι περίμενα ότι θα είναι εικόνη και δεν θέλω να είσαι εσύ με μείον 4. Δεν περίμενα να είσαι με μείον 4 γιατί πίστευα ότι θα ψηφίσουν την Κόνη. Έτσι, την Κόνη και την Αλεξάνδρα. Συγγνώμη, μην σα βάλω. Την Κόνη και την Αλεξάνδρα. Με βάση και με το σημερινό, η Αλεξάνδρα πιο πολύ στο θέμα το τονικό. Αυτά νομίζω. Είπα αυτό που θέλω να πω. Σήμερα έπαθα αυτό που λέμε από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Με έχει βάλει σε πολλές σκέψεις η σημερινή ψηφοφορία. Γενικά έχω διαχειριστεί πολύ χειρότερες καταστάσεις στη ζωή μου για να με επηρεάσει αυτό. Δεν λέω ότι δεν με ενοχλεί καθόλου και ότι είμαι ok με αυτό φυσικά. Θα ήμουν ψεύτης αν το έλεγα αυτό. Αλλά ούτε θα αρχίσω να κλαίω, ούτε θα κλειστώ στον εαυτό μου, ούτε τίποτα. Πιο πολύ καλό μου έκανε στη φάση του παιχνιδιού που βρίσκομαι, παρά κακό. Με έβαλε λίγο να σκεφτώ κάποια πράγματα και θα σκεφτώ και άλλα πράγματα στην πορεία των ημερών. Δεκτή η ψήφος, η αρνητική ψήφος για το μείον 4. Εγώ ψήφισα την Κόνη, επειδή την Αλεξάνδρα την έχω ξαναψηφίσει και δεν αισθανόμουν καλά, όχι ότι αισθάνθηκα καλά που ψήφισε εσένα, αλλά η ψήφος μου θα πήγαινε στον ντουέτο. Δηλαδή είχα αποφασίσει ότι θα το δώσω αυτό το act. Σίγουρα ήσουν καλύτεροι, όμως θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πέραν από τα κομμάτια που θα το δουλέψετε. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει καλύτερη συνεργασία, ότι νομίζω ότι είναι έτσι, όχι από θέμα δυνατοτήτων, γιατί είστε διαφορετικές. Θεωρώ ότι είναι εδώ, αλλά πρέπει να έρθει ακριβώς στην ίδια ευθεία. Δεν πρέπει καμία να είναι πιο πάνω από την άλλη στον ντουέτο. Δεν θέλω να κάψω την Αλεξάνδρα. Εννοείται πως είμαστε μαζί σε αυτό. Μα θα καείτε και οι δύο του ντουέτο, δεν γίνεται να την κάψει. Θα καείτε και οι δύο ενώ δεν θέλω να καπακώσω εγώ την Αλεξάνδρα, επειδή έχει φανεί αυτό, γιατί. Σε ποιον έχει φανεί αυτό, δεν έχει φανεί αυτό. Μα ξέρω ότι απλά είσαι αυτό. Maybe, λέω. Γιατί και αυτό με τα μικρά έχει φανεί κάτι τέτοιο σε εσά. Όχι, άλλο πράγμα λέμε. Άλλο πράγμα λέμε. Είναι ο τρόπο σκέψη που. Είστε διαφορετικέ και ίσω την προσέγγιση μπορεί του κομματιού να είναι πιο κοντά εικόνη. Κι εγώ ήμουν ανάμεσα στο ντουέτο, γιατί από αυτά που άκουσα ήταν το μόνο που είναι αδύναμο αυτή τη στιγμή. Ψήφισα εσένα, Κόνη, αλλά γιατί. Είσαι μια θεά, και το λέω αλήθεια, ανεβαίνεις πάνω στο stage και τα δικά μας τα μάτια που είμαστε γυναίκες γουρλώνουν από αυτό που βλέπουμε, το τόσο ωραίο. Έχεις μια υπέροχη φωνή που όταν ήμασταν μέσα με την Πινελόπη και το Θέμη έπαθα πλάκα με τα γυρίσματά σου, που ήσουν χαλαρή και έπαθα σοκ και εσύ ήσουν νομίζω. Και έχεις όλο το πακέτο για να γίνεις αστέρι και οι εμφανίσεις, ενώ είναι πάνω σου, κάτι σε εμποδίζει να βγάλεις τη φωνή. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να φτάσω τόσο κοντά στο μείον 4, δηλαδή κατά ένα πόντο. Εγώ ούτε περίμενα ότι θα είναι ο Γιάννης. Βασικά δεν είχα σκεφτεί κάτι. Αλλά ήμουν πολύ κοντά. Δηλαδή, άλλος ένας να μην είχε ψηφίσει, θα ήμουν στους μείον 4. Για μένα αυτό είναι σαν να είμαι στους μείον 4. Αποτύχει δεν είμαι μάλλον. Οπότε δεν θα πω ότι πετάω και από τη χαρά μου. Γιατί αυτό μου επιβεβαίωσε όλους τους φόβους που είχα. Και τα πράγματα που μου είπαν τα παιδιά μετά είναι αλήθεια, είναι αλήθειες. Το οποίο με πληγώνει, όχι με πληγώνει γιατί μου το έπανε, με πληγώνει γιατί είναι κάτι που ισχύει. Όσοι έχετε δει τις ψηφοφορίες, οι άνθρωποι που είμαι κοντά τους έχουν πάρει όλη ψήφο από εμένα. Έχει πάρει Ροϊνού, έχει πάρει Πινελόπη, έχει πάρει ο Σπετσιώτης. Οπότε έχω αποδείξει ότι στους ανθρώπους που είμαι κοντά θα παίρνουν ψήφους.
πολλές φορές μπορεί να είναι και για το καλό τους ή γιατί είναι το δίκαιο για εμένα. Όπως μίλησα με τον Στέφανο και ξέρω ότι θα πάρει, όπως μίλησα με τη Μαριάννα, όπως το ίδιο θα κάνα και στον Άρη. Δεν το λέω για να μαλακώσει η φάση ο Γιάννης, και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην το περίμενα από εμένα. Μπορούμε να τα πούμε. Οι λόγοι είναι όπως είπε ο Άρης. Έχει κάνει 5 κομμάτια που είναι για μένα πάνω του. Δεν βγάζει αυτό που βγάζει. Και απλά θεωρώ λίγο άδικο εγώ προσωπικά το να προβάλλει συνέχεια το άγχος. Γιατί όλοι το έχουμε. Δεν μπορούμε να δίνουμε συνέχεια σε χωροχάρτη. Καταλαβαίνω ότι το να λέει ότι έχει άγχος είναι η αλήθεια του. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Η αλήθεια όμως η δικιά μας στους άλλους ακούγεται σαν δικαιολογία. Εγώ έγραψα την ψήφα μου στη Χρύσα. Γιατί πίστευα ότι δεν θα πάρει ψήφο. Περιμένετε λίγο να μιλήσω. Όχι, σοβαρά. Το να καίω την ψήφο μου είναι μια δική μου επιλογή, καλή ή κακή, την οποία δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογεί. Περιμένετε. Εμένα δεν με πειράζει. Λίγο να μιλήσω λίγο τώρα γιατί ψήφισα. Πες μου να σου πω, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν ξέρω άμα με τιμάει ή όχι. Επειδή είσαι μουσικός πολεμός. Ναι, εννοείται. Γιατί άκουσα και μέσα πράγματα που με... Λίγο, συγγνώμη λίγο. Ήμουν ανάμεσα στο ντουέτο. Ναι, εννοείται αυτό. Ήμουν ανάμεσα στο ντουέτο. Αλλά επειδή δεν πάει εμένα η καρδιά μου σαν μηνάς να ψηφίσω ή την Αλεξάνδρα ή την Κόνη. Εδώ πέρα που θα ψήφιζα την Αλεξάνδρα σε αυτή την περίπτωση, δεν μου πάει η καρδιά να ψηφίσω. Είπα να κάψω την ψήφα μου στη Χρύσα. Σε κανέναν δεν είναι βολικό να ψηφίζει. Δεν γουστάρουμε να ψηφίζουμε. Δεν μπορείς να λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Γιατί εμείς μπορούμε, ρε Μινά. Είναι σαν αυτό που είπαμε με το άγχος. Μινά, δεν μπορούμε. Ήθελα εγώ να ψηφίσω την Κόνη που τη θεωρώ εδώ μέσα από τις καλύτερες. Λειτουργεί διαφορετικά εδώ πέρα, όχι. Το καταλαβαίνεις. Πρέπει να ψηφίσεις. Και να ψηφίσεις αντικειμενικά. Όχι γιατί με ψήφισες, δεν με νοιάζει, αλήθεια σου το λέω. Γιατί καλά έκανες και ψήφισες εμένα, αν το πήγες συναισθηματικά, γιατί μπορεί με τους άλλους να είσαι πιο δεμένος. Συμφωνώ. Ναι, γιατί να απολογούμε όμως γι' αυτό, επειδή έκαψα ψήφο. Να σκέφτεσαι ότι έξω αυτό που θα φανεί. Θα φανεί ότι και καλά ότι εσύ μας αγαπάς όλους και δεν μπορείς. Ναι, δεν θέλω όχι, να ψηφίσω αυτή τη στιγμή κάποιον. Ωραία, από την επόμενη εβδομάδα ψηφίζω αντικειμενικά. Ο κύριος Μεταξόπουλος μας είπε ότι δεν πρέπει να καίγονται ψήφοι και είναι μια διαδικασία που κλείνεστε να την κάνετε, γιατί έτσι είναι η Ακαδημία. Αυτοί είναι οι κανόνες, ότι πρέπει να ψηφίζουμε. Και πετάχτηκε ο Μινάς και λέει δεν μπορώ να ψηφίζω. Όχι, δεν μου αρέσει, θα την καίω. Δηλαδή, ο Μινάς είναι ο καλός που δεν του αρέσει να ψηφίζει και εμάς μας αρέσει να ψηφίζουμε. Δεν ήρθα εδώ πέρα για να γίνω κριτής, το καταλαβαίνεις. Δεν ήρθα να κρίνω κανένα, δεν γουστάρω. Το καταλαβαίνετε. Με επιτρέπεις. Καταλαβαίνω τι λες. Πόσο άνθρωπο άλλο. Απλά κάποιος άλλος κρίνει με κάποιο άλλο κριτήριο που εσύ μπορεί να μην συμφωνείς. Μα δεν είχε κριτήριο. Μα αυτό δεν σου λέει. Ωραία, αυτή είναι η λογική του. Αυτή είναι η λογική του και όσο και να του λέτε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν θα το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει μόνος του. Μα τόσο συναισθηματικός είσαι, τόσο καλός. Και εμείς είμαστε. Αλλά δεν θα κάθομαι να καίω ψήφους και να λέω γιατί την καίω, γιατί δεν μπορώ. Να σας ψηφίσω, σας αγαπώ όλους. Γιάννη, δεν περίμενα να βγεις. Πραγματικά γιατί νομίζω ότι επειδή το ντουέτο μας ήταν η χειρότερη σήμερα εμφάνιση στην πρόβα και ήμουν εγώ, δεν μπορούσα να με ψηφίσω. Το καταλαβαίνετε. Δεν υπήρχε περίπτωση να ψήφιζα την Κόνη μας στην ντουέτο και θέλουμε να ανεβάσει μία την άλλη. Απλά, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, θεώρησα ότι δεν ήσουν τόσο καλός όσο τις άλλες φορές. Αυτό. Δεν περίμενα ότι θα βγεις εσύ. Θα σου πω κάτι μέσα στην καρδιά μου και κράτα το. Όσες φορές με έχεις ψηφίσει, δεν με έχει καλύψει ποτέ η απάντηση που έχεις δώσει. Ποτέ. Okay. Και αυτό με προβληματίζει. Αυτό εγώ έχω να σου πω. Δεν σου κρατάω κακία σε καμία περίπτωση. Όσες φορές με έχεις ψηφίσει όμως, ποτέ δεν με κάλυψε η απάντησή σου. Ήταν πάντα κάτι στο περίπου. Πάντα. Και αυτό δεν μου αρέσει, όχι για μένα, γενικά. Άλλαξε το. Okay. Και όταν κάνεις κάτι, να μάθεις να το υποστηρίζεις σωστά. Γνώμη μου. Αν θέλεις, κράτησέ την. Ψήφισα κι εγώ εσένα, Γιάννη, για τους λόγους ακριβώς που είπε ο Άρης και ο Γιώργος. Στην αρχή δεν ήθελα να σε ψηφίσω. Μίλες μεγάλα λόγια τότε. Γιατί είπες. Το ξέρω, γιατί σου είπα όντως ότι δεν θα σε ψήφιζα και ούτε ήταν ούτε για το λόγο, ούτε αυτό για τα λόγια. Αυτό το πράγμα το έχεις και εσύ, αν θέλεις να σου πω κάτι. Βιάζεσαι να πεις πράγματα ναι, που δεν χρειάζεται όντως, να πεις. Όντως, πριν 10 λεπτά την ψηφοφορία απόφαση. Μου είπες από μόνη σου ότι δεν πρόκειται να σε ψηφίσω. Το ξέρω. Παιδιά, έχετε σκεφτεί για ψήφο. Sorry. Δεν ψηφίζετε εμένα αφού έτσι πάει το πράγμα σήμερα. Που έδειξα σέμια. Εγώ δεν σε ψηφίζω πάντως, να ξέρεις.
Ωραία. Καλά έκανες και με ψήφισες. Έκατσα, γιατί πραγματικά είχα γύρω στα 4 παιδιά στο μυαλό μου που δεν ήξερα. Καλά έκανες και με ψήφισες. Απλά γενικά πριν πράξεις να προσέχεις τι λες. Να μην προτρέχεις να πεις. Φουλ δεκτό και το ξέρω. Βούτα καλύτερα τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν πεις το οτιδήποτε, γιατί εκτίθεσαι. Και στα μάτια μου και στα μάτια άλλων. Δεν περνά καλά. Περνάς καλά, χωρίς εμένα κοιμήσαι. Έχει ζωή κανονική. Ξέρεις ότι πραγματικά σου μιλάω, ότι σε θεωρώ από τους πολύ δυνατούς παίκτες. Απλά μην ξανακάνεις αυτό που έκανες ποτέ. Γιατί πέφτει στα μάτια μου. Πέφτει στα μάτια μου έτσι. Και στα μάτια άλλων. Πρόσεχε το αυτό. Είσαι πολύ επιρρεπής. Δεν ευρίασα. Απλά είσαι επιρρεπής και πέφτει στα μάτια όλων με αυτό που κάνεις. Προτρέχω. Πρόσεχε το. Αυτό. Το να μην προτρέχεις. Απλά να ξέρεις ότι πραγματικά στα δικά μου τα μάτια σε θεωρώ από τους δυνατούς παίκτες εδώ μέσα. 4-5 που σου θεωρώ. Δεν χρειάζεται να μου το λες. You know. Εντάξει, σου λέω, και εγώ σου είπα ότι σε θεωρώ ταλαντούχα. Εγώ η μόνη μου διαφωνία ήταν όχι ότι με ψήφισες, ότι ξέρω, πρόσεχε ότι... τι κάνεις, γιατί εκτίθεσαι. Έτσι, μην προτρέχεις. Εκτίθεσαι, εσύ. I know. Μετά αφότου καθίσαμε κάτω για την ψηφοφορία, εκείνη τη στιγμή είχα ένα άλλο άτομο στο μυαλό μου. Το θέμα είναι, άρχισε να θυμώνει τόσο πολύ, να φωνάζει, να γίνεται επιθετικός, να γίνεται τέτοιο που... Λίγο με ξάφνιασε και δεν ξέρω, μου έδειξε λίγο πράγματα μέσα του τα οποία δεν τα είχα λιγάκι δει και δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Ίσως κιόλας δεν θα έπρεπε να του είχα πει από πριν ότι δεν θα σε ψηφίσω. Για να με ειλικρινίζει, μπορεί να ήταν και λάθος μου αυτό. Ίσως θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί κι εγώ πρώτα πριν ανοίξετε το στοματάκι μου κάποιες φορές. Αλλά η ψηφοφορία έγινε. Υποστηρίζω την ψήφο μου και.